Για να δούμε λίγο κάποιες εικόνες. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα μας? Το θέμα μας είναι ότι οι μαθητές εκεί στο Γενικό Λύκειο Αλικιανού, στον Πλατανιά, προχώρησαν σε μια σπουδαία κίνηση. Μια σπουδαία κίνηση, μια συμβολική κίνηση. Καθώς προσέφεραν τα κέρδη, τα έσοδα από το χριστουγεννιάτικο παζάρι τους στο κοινωνικό παντοπολείο. Και εμείς, επειδή αυτές τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις, τις αγαπάμε πάρα πολύ και πρέπει να τις στηρίζουμε και πρέπει να επικοινωνούν αυτά τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί με τους τηλεθεατές, με τον κόσμο, γι' αυτό είμαστε εδώ και γι' αυτό θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ανδρονίκη Κουκοτσάκη. Είναι φιλόλογος, είναι εκπαιδευτικός στο ΓΕΛ Αλικιανού. Καθώς για να προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές, πίσω από αυτούς τους ευαίσθητους και δραστήριους μαθητές κρύβονται δραστήρια εκπαιδευτικοί και υπέροχες οικογένειες. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα και με την αρμόδια αντιδήμαρχο. Λοιπόν, για να πάμε λίγο, αν μπορούμε να δούμε και πλήρη εικόνα, τις φωτογραφίες. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κοκοτσάκη. Πάμε να τη συναντήσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτο. Για πείτε μας για αυτή τη σπουδαία υποχρέωσή μας. Υποχρέωσή μας, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Για να εστιάσουμε λίγο σε αυτή την σπουδαία πρωτοβουλία των μαθητών σας και βέβαια εκπαιδευτικοί κρύβονται από πίσω. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης, ενός ευρύτερου προγράμματος, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια στο σχολείο μας, αν εξαιρέσουμε φυσικά την περίοδο του COVID, όπου πραγματοποιούνταν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης, οπότε κάθε δράση είχε παγώσει. Επομένως, λοιπόν, οι δράσεις αυτές, να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει εδώ και 6 χρόνια. Κάθε, λοιπόν, Χριστούγεννα και Πάσχα, στο σχολείο μας πραγματοποιείται φιλανθρωπικό μπαζάρ, στο οποίο οι μαθητές συμμετέχουν φτιάχνοντας τις δικές τους δημιουργίες με υλικά που αγοράζουμε. Και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας, οι οποίοι πάντα μας στηρίζουν με μεγάλη χαρά και μας βοηθούν να αγοράσουμε τα υλικά, ώστε οι μαθητές μας να φτιάξουν αυτές τις κατασκευές. Από εκεί και πέρα, τα χρήματα που συγκεντρώνονται κάθε φορά δίνονται σε κάποια δομή, κοινωνική δομή της πόλης μας, η οποία στηρίζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να δημιουργήσουμε ευαίσθητους κοινωνικά μαθητές, αυριανούς πολίτες. Επομένως, λοιπόν, η πολιτική του σχολείου μας είναι μια πολιτική ανοιχτών θυρών, όπως θα τη χαρακτήριζα εγώ, στην οποία εντάσσεται και η εν λόγω κοινωνική δράση. Βέβαια, να πούμε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στα σχολεία μας. Αυτό το γνωρίζουμε και το γνωρίζετε όλοι. Όμως θεωρώ ότι οφείλουμε με τις μικρές μας δυνάμεις να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν μπορούμε στη λύση των προβλημάτων της κοινωνίας μας. Και το πιο σημαντικό, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι επιτρέπουμε στα παιδιά να εκφράσουν τι θέλουν να κάνουμε και το προσαρμόζουμε κατάλληλα και γι' αυτά παλεύουμε, για τα παιδιά μας, για τους μαθητές μας. Γενικά θέλω να μας μεταφέρετε λίγο την ψυχολογία και τα συναισθήματα των μαθητών μετά από αυτή την σπουδαία πρωτοβουλία. Τι σας είπαν, πώς ένιωσαν? Ωραία. Αυτή τη φορά, λοιπόν, τα χρήματα συναποφασίσαμε με τους μαθητές μας, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να τα δώσουμε στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Αλίων, το οποίο έχει ανάγκη από χρήματα, όπως μας πληροφόρησε προφυπηταγές συγκεκριμένα, όπως ενημερωθήκαμε από την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Χανίων. Επομένως, λοιπόν, πήραμε αυτή την απόφαση αυτή τη φορά να τα δώσουμε εκεί. Οι μαθητές μας, μπορώ να πω και έτσι με μεγάλη χαρά και συγκίνηση, ότι προβληματίστηκαν πάρα πολύ, ευαισθητοποιήθηκαν, δεν γνώριζαν καν κάποιοι από τους μαθητές μας την ύπαρξη κοινωνικού παντοπολίου, κοινωνικού πλυντηρίου που υπάρχει στην πόλη μας,
πολλά από αυτά συγκινήθηκαν. Συνειδητοποίησαν ότι εκεί έξω υπάρχει πάρα πολύ φτώχεια, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, όχι μόνο από τους αλλοδαπούς κατοίκους της πόλης μας, αλλά και από τους ντόπιους δυστυχώς. Όμως είναι μία πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και να βοηθήσουμε ο καθένας από το μετερίζι του. Εμείς λοιπόν από το πόστο μας, μπράβο, ως σχολείο, σχολική κοινότητα είπατε του Γενικού Λυκείου Αλικιανού, επισκεφτήκαμε αυτές τις δομές, η κυρία Ζερβουδάκη μας ξενάγησε να είναι καλά. Τα παιδιά μπήκαν και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και ανέλαβαν και ρόλους. Έγιναν δήμαρχοι για λίγο, αντιδήμαρχοι, γραμματείς, δημοτικοί σύμβουλοι και γενικά ήταν μια πολύ ευχάριστη επίσκεψη. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Τα μηνύματα είναι επίκαιρα, τα έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη αυτές τις κινήσεις πιο πολύ από κάθε άλλη φορά. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στις οικογένειες και σε εσάς προσωπικά, κυρία Κογκοτσάκη. Κλείνοντας, θα ήθελα το μπράβο και το συγχαρητήρια να πάει στους μαθητές μας. Εμείς απλά ως εκπαιδευτικοί καθοδηγούμε τους μαθητές μας. Μα γι' αυτό το μπράβο πηγαίνει και σε εσάς, γιατί καθοδηγείτε τους μαθητές σας. Αυτό ακριβώς. Τους χαράζουμε λοιπόν δρόμους. Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν στους μαθητές μας. Για άλλη μια φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Και φυσικά στο διευθυντή του σχολείου μας, τον κύριο Μαυρογέννη Ιωάννη, ο οποίος πάντα με πολύ μεγάλη χαρά, προθυμία, στηρίζει όλες τις δράσεις μας. Μάλιστα, λοιπόν. Χαιρετισμούς, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.